Εξαγριωμένο πλήθος πυρπόλησε το κυβερνείο της Γκίζας στη δυτική όχθη του Νείλου απέναντι από το Κάιρο. Το Μέγαρο βρίσκεται στο φημισμένο δρόμο των πυραμίδων. Η αστυνομία καταδίωξε τους διαδηλωτές και συνέλαβε πολλούς, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου. Η επίθεση έγινε στη διάρκεια διαδήλωσης των αδελφών μουσουλμάνων που βγήκαν πάλι στους δρόμους αψηφώντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την απαγόρευση των συγκεντρώσεων. What we are seeing is obviously this building on fire. We don't know if it was packed at the time. We don't know how full it was at the time. Not a lot of details coming up. Διαδήλωση έγινε και στην Αλεξάνδρεια μετά από μια νύχτα επιθέσεων κατά αστυνομικών τμήματων και εκκλησιών σε διάφορες πόλεις. Ένα ντοκουμέντο από τις οδομαχίες που έγιναν στην πρωτεύουσα δείχνει την αγριότητα των συγκρούσεων και το μέγεθος του διχασμού στην Αίγυπτο. Το πλήθος ρίχνει από γέφυρα του Καΐρου ένα όχημα της αστυνομίας και επιχειρεί να λυνθάρει τον τραυματισμένο οδηγό του. Οι αρχές λένε ότι περισσότεροι από 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 3.700 τραυματίστηκαν κατά την επέμβαση των γράμμων ασφαλείας για τη διάλυση των συγκεντρώσεων των αδελφών μουσουλμάνων στο Κάιρο, αλλά και στις ταραχές που ακολούθησαν σε όλη τη χώρα. Στελέχοι των αδελφών μουσουλμάνων υποστηρίζουν ότι οι νεκροί είναι 2.600 και οι τραυματίες 10.000. Μεταξύ των νεκρών είναι και τρεις δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα επεισόδια. Ένας εθελοντής γιατρός κατήγγειλε. Chest injuries and head injuries. What kind of injuries? What kind of injuries are we talking about? Bullet wounds? What are we talking? Bullet wound and the cartouche, the pellet wound. The bird shot. Did you ask these security officers to allow you to continue to treat these patients? I did. I said to the commanding officer. I looked to him with tears in my eyes and said, "Do you expect me as a doctor to leave the injured people on the floor?" And what did he tell leading you? To death. He said, "It's none of your business," and pushed me with his gun. Σε τζαμί του Καΐρου έχουν συγκεντρωθεί οι σωροί περίπου 200 ανθρώπων. Συγγενείς των θυμάτων παραλαμβάνουν τους δικούς τους, ενώ ξένοι δημοσιογράφοι εκτιμούν ότι αυτοί οι νεκροί δεν περιλαμβάνονται στον επίσημο απολογισμό των θυμάτων. One of the things that's absolutely clear is that scenes like this are going to continue to fuel the flames here in Egypt. Θρήνος και στις κηδείες των δεκάδων αστυνομικών που σκοτώθηκαν στα επεισόδια. We have to stand up to it and make a decision for the state to interfere to return the security and the peace. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ενόπλους τα οδοφράγματα να ανοίγουν πυρ κατά των δυνάμεων ασφαλείας, ενώ αρκετοί Αιγύπτιοι λένε ότι ήταν αναγκαία μια δυναμική παρέμβαση. Τις ψηφίδες του τραγικού παζλ προσπαθούν να βάλουν στη σειρά οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές με στόχο να φωτίσουν την πιο κρίσιμη στιγμή της τραγωδίας. Δηλαδή το πώς άνοιξε η μοιραία πόρτα του τρόλεϊ και ο άτυχος Θανάσης Καναούτης βρέθηκε στο κενό τραυματισμένος θανάσιμα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γυναίκας που βρισκόταν μέσα στο τρόλεϊ, έζησε λεπτό προς λεπτό το περιστατικό και περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια στον Αντώνη Μανιώτη το τραγικό συμβάν. Το παιδί είναι πάνω στην πόρτα στηριγμένο, ο ελεκτής είναι μαζί με το παιδί, τσακώνονται, είναι στα χέρια και ξαφνικά τα ανοίγει η πόρτα και το παιδί βρίσκεται κάτω. Με τον ελεκτή πάνω του. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι τον έσπρωξε, γιατί δεν είδα, σας λέω, αλλά ήταν στα χέρια. Αυτή η κατάσταση, αυτή έτσι. Και το παιδί βρέθηκε με την πόρτα ανοιγμένη, χωρίς να την ανοίξει όμως το παιδί, σας λέω, χωρίς να ανοίξει το παιδί την πόρτα, η πόρτα βρέθηκε, ο οδηγός ήταν στη θέση του, ούτε καθισμένος, ούτε και όρθιος. Μια κατάσταση όρθια. Μπορεί να την άνοιξε ο οδηγός την πόρτα. Δεν λέω, γιατί σας είπα δεν είδα, αλλά όχι όμως το παιδί. Το παιδί δεν άνοιξε την πόρτα, ούτε ανοίγει αυτή η πόρτα μόνη της, στηριζόμενη. Το παιδί βρέθηκε μετέωρο με τον ελεκτή πάνω του. Πάνω στο κεφάλι του παιδιού, πάνω στο σώμα του παιδιού. Και το παιδί βρέθηκε έξω. Η πόρτα άνοιξε αυτόματα. Δεν άνοιξε με το παιδί μόνο του, όχι.
Όχι, όχι, δεν την άνοιξε το παιδί μόνο την πόρτα. Υπάρχει περίπτωση να άνοιξε ο οδηγός. Ο οδηγός, ναι, αυτό ακριβώς σας λέω. Γιατί ο οδηγός ήταν κινήσει. Ανέβαινε, σηκωνόταν και κατέβαινε. Σηκωνόταν και κατέβαινε. Το τρόλεϊ ξεκινούσε, σταματούσε. Δηλαδή την ώρα που έγινε αυτό δεν κατάλαβε κανείς. Ο οδηγός όμως πρέπει να άνοιξε την πόρτα. Ο οδηγός ήταν με το μέρος του ελεκτή. Ξεκίναγε σταμάτα και ο κόσμος είμαστε τσουβάλι μέσα. Η ατμόσφαιρα μέσα στο τρόλεϊ ήταν τόσο ηλεκτρισμένη που η Γεωργία Παναγιωτοπούλου, ακόμη και 2 ημέρες μετά τον άδικο χαμό του Θανάση, έχει μπροστά στα μάτια της κάθε στιγμή από την αρχή ως το τέλος. Φτάνοντας όμως στην παιδική χαρά, αντιλαμβάνομαι να γίνεται χαμός. Να φωνάζει ο ελεκτής, να φωνάζει το παιδί, να φωνάζει ο κόσμος και τους λέμε: θα κατεβείτε, όχι, λέει, θα πληρώσουμε πρόστιμο. Λέει, δεν έχω να πληρώσω πρόστιμο, γιατί είμαι άνεργος και οι γονείς μου είναι άνεργοι. Το παιδί επέμενε, φώναζε. Ο ελεκτής άρχισε να φωνάζει, του λέμε: παιδιά, αφήστε τον. Φώναζε ο κόσμος: αφήστε το παιδί, το πιάσουμε εμείς στο εισιτήριο. Αυτό κάνετε κάθε φορά, λέει: πληρώνετε, δεν έχετε δικαίωμα να πληρώσετε, λέει, κανένας το εισιτήριο. Είναι υποχρεωμένος ο κάθε πολίτης να πληρώνει το εισιτήριό του. Μα δεν έχει, λέμε, το παιδί να το πληρώσουμε εμείς. Όχι, λέει, δεν το δέχομαι. Αλλά ο οδηγός επέμενε και του λέγε: κατέβα κάτω, θα πληρώσω εισιτήριο. Το παιδί έλεγε: δεν κατεβαίνω, ούτε εισιτήριο έχω να πληρώσω. Και ο οδηγός, ο ελεκτής, άρχιζε να φωνάζει και να βρίζει. Έβριζε όλο τον κόσμο. Οριόταν ο ελεκτής. Ο οδηγός του μοιραίου τρόλεϊ, σύμφωνα με το πρώτο θέμα online, επιβεβαιώνει τη συμπλοκή, αλλά έχει άλλη άποψη για το πώς άνοιξε η πόρτα. Ο ελεγκτής τον πρόλαβε και τον άρπαξε από την μπλούζα και η μπλούζα σκίστηκε, ενώ έσπασαν και τα γυαλιά του ελεγκτή. Μόλις ηρέμησαν, ξεκίνησαν για να συνεχίσω τη διαδρομή. Δεν είχαν περάσει λίγα λεπτά και ο νεαρός πήγε τρέχοντας στη μεσαία πόρτα, έσπασε το μπουτόν κινδύνου, το όχημα αυτόματα άρχισε να επιβραδύνει και ωστόσο ο νεαρός άνοιξε την πόρτα και πήδηξε έξω. Προσκυνητές από κάθε γωνιά της γης έφτασαν στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στην τραπεζούντα του Εύξηνου Πόντου για να γιορτάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού, την κοίμηση της Θεοτόκου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Αυτό το καλοκαιρινό Πάσχα, η κοίμηση της Θεοτόκου. Και είναι όντως Πάσχα. Είναι Ανάστασης. Μετέστη προς την ζωή η μήτυρ της ζωής, η κατασάρκα μητέρα του Αναστάντος Κυρίου. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας στο μοναστήριο που χτυπάει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού. Χιλιάδες προσκυνητές συνέρευσαν και φέτος στην Τίνο προκειμένου να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Μεγαλόχαρης. Άνθρωποι όλων των ηλικιών βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στο δρόμο που ενώνει το λιμάνι με την εκκλησία της Ευαγγελίστριας. Με υπομονή και ευλάβεια περίμεναν την έξοδο της θαυματουργής εικόνας από το ναό και την τελετουργική κάθοδό της στη χώρα. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μας, αυτό από χθες κάνουμε, να σκεπάσει την πατρίδα μας, να τη βοηθήσει, να φύγουν γρήγορα μακριά οι δυσκολίες και τα προβλήματα, να βρεθούν διέξοδοι στην ανεργία. Με μεγαλοπρεπή τρόπο γιορτάστηκε και φέτος η κοίμηση της Θεοτόκου. Χιλιάδες πιστοί από όλη την Ελλάδα έχουν έρθει για να ζητήσουν την ευλογία της Παναγίας. Ήρθαμε να προσκυνήσουμε τη Μεγαλόχαρη για να βοηθήσει εμάς τα παιδιά μας και γενικά όλη την Ελλάδα. Συγκλονιστικά λόγια από εκείνους που η πίστη τους οδήγησε εδώ για να ζητήσουν τη μεσολάβηση της μητέρας του Θεανθρώπου. Είναι το μόνο που μας έμεινε για να πιστέψουμε και να κρατηθούμε στη ζωή. Το είχα τάμα. Να έρθω να προσκυνήσω, να έχει καλά τους δικούς μου, υγεία και για όλο τον κόσμο. Με μεγάλη ευλάβεια πραγματοποιήθηκαν και οι εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Πάρου για την Παναγία την Εκατονταπηλιανή. Εκατοντάδες πιστοί παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, ενώ ακολούθησε λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας γύρω από τον Ιερό Ναό. Με ευλάβεια τελέστηκε η πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία επισήμων και πλήθος κόσμου και στη Μονή της Παναγίας της Σουμελά, στην Καστανιά Ημαθίας. Με την παρουσία τιμητικού αγίματος, ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, την οποία μετέφεραν στα χέρια μέλη ποντιακών σωματείων. Στον επιβλητικό ίσκιο του Βερμίου, με κατάνοιξη εκατοντάδες επισκέπτες από Ελλάδα και εξωτερικό, περίμεναν να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγιάς της Σουμελιώτισσας.